Πάμε τώρα στον διευθύνοντα σύμβουλο της Interview της εταιρείας δημοσκοπήσεων, τον κύριο Δημήτριο Βασιλιάδη. Δημήτρη Βασιλιάδη βασικά. Καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη και χρόνια πολλά για την ονομαστική σας γιορτή. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Κύριε Βασιλιάδη, εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, διότι θέλαμε πάρα πολύ να συζητήσουμε, παρατηρούμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουμε δει μετά τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, παρατηρούμε σχετική αλλαγή στο πολιτικό τοπίο, δηλαδή βλέπουμε ένα ΠΑΣΟΚ να είναι κοντά στο 20%, βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να εξαϊλώνεται. Και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να μην φτάνει τον πύχη, τουλάχιστον αν υπάρχει αυτός ο πύχης, του 30%. Ναι, να ξεκινήσουμε λίγο από το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία και μετά να συνεχίσουμε να τα δούμε όλα, γιατί ανάλογα με το τι συμβαίνει στα μεγάλα κόμματα μπορούμε να εξηγήσουμε και τι συμβαίνει και στα μικρότερα κόμματα, γιατί και εκεί βλέπουμε κάποιες αλλαγές στα ποσοστά στα μικρότερα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει μια σταθερότητα στο ποσοστό του 24, 25, 26% ανάλογα την εταιρεία και τη μέτρηση. Δεν είναι πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των εταιρεών, αλλά είναι αυτό το ποσοστό το οποίο υπολείπεται, όπως είπατε, από το 28%, 29% περίπου που έφερε στις ευρωεκλογές. Βεβαίως, οι εκλογές είναι πολύ μακριά για να μπορούμε να πούμε ότι αυτό θα είναι το ποσοστό που θα πάρει είτε η Νέα Δημοκρατία είτε τα άλλα κόμματα. Το κοιτάμε όμως ως τάση και ως φωτογραφία της στιγμής και βλέπουμε ότι πράγματι κινείται γύρω στη σφαίρα του 25% και να συνεχίζει να υπάρχει μια δυσαρέσκεια του ίδιου του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας προς τη Νέα Δημοκρατία που δεν της επιτρέπει να πάει λίγο παραπάνω από ό,τι θα ήθελε. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε ένα άλλο ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι τόσο άλλο από ότι το προηγούμενο. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές έχουμε τον ίδιο αρχηγό, έχουμε τον ίδιο πολιτικό λόγο, έχουμε μια αναδιοργάνωση στο εσωτερικό του κόμματος όσον αφορά τις θέσεις. Κάτι το οποίο πρέπει να δούμε και πώς θα λειτουργήσει. Πιστεύω θα λειτουργήσει, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει ότι λειτουργεί, έχει οργανωτικά, είναι κόμμα με δομή, με μορφή, με οργάνωση, με σύστημα. Δεν είναι σαν το ΣΥΡΙΖΑ, αν και έχει περάσει και αυτό δύσκολες μέρες. Έχει κρατήσει, δεν έχει διαλύσει. Θα περιμένουμε όμως να δούμε και τις επόμενες μετρήσεις αν αυτό το ανωδικό σερί συνεχιστεί. Γιατί ξέρετε, ανέβαινε μεν το ΠΑΣΟΚ στην προεκλογική του περίοδο, γιατί υπήρχαν κάποιες προσδοκίες ότι κάτι θα αλλάξει στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα, αν πραγματικά κάτι άλλαξε, θα το δούμε στις επόμενες μετρήσεις. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλήνθηκε κέραμη ατάκτο σειρημένη. Δηλαδή είναι ό,τι να είναι. Η δική μας δημοσκόπηση τελευταία το έδωσε 6,6. Η χθεσινή που είδαμε του κ. Μαύρου της MRB ήταν στο 6,8. Νομίζω άρα λοιπόν λίγο πολύ συμφωνούμε και δημοσκοπικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστιο πρόβλημα. Αλλά και πώς να μην έχει, κυρία Βραμίδη. Δηλαδή πώς να μην έχει, αφού δεν έχουμε καν αρχηγό. Δεν έχουμε πρόεδρο, δεν έχουμε υποψηφιότητες, δεν έχουμε ημερομηνίες για τα συνέδρια. Μα το να μην υπάρχει αρχηγός είναι εν μέρη λογικό σε μια μεταβατική περίοδο. Αλλά το να μην μπορούν να συμφωνούν, αν θα γίνει καταρχάς συνέδριο. Έχουμε μείνει εκεί, είναι μετέωρο και αυτό. Αν θα είναι ο υποψήφιος πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης. Η κατάσταση δηλαδή δεν είναι μια απλή εσωκομματική αναταραχή όπως είχε το ΠΑΣΟΚ πριν λίγο διάστημα, με αμφισβήτηση στον πρόεδρο και εκλογές, ή όπως έχει η Νέα Δημοκρατία. Η κατάσταση εκεί είναι διαλυτική κανονικά. Και ήθελα να σας ρωτήσω, όπως βλέπετε και τις τάσεις και τις διαρροές με τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων, όλος αυτός ο κόσμος που χάνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, πού πηγαίνει, πάει στο ΠΑΣΟΚ? Όχι, ωραία ερώτηση. Δεν πάει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αν πήγαινε στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ δεν θα είχε 14% στις δημοσκοπήσεις, θα είχε 24%. Λοιπόν, δεν πάει στο ΠΑΣΟΚ. Μια πολύ μεγάλη μερίδα έχει αποστασιοποιηθεί πλήρως από αυτή την ιστορία, κάθεται στον καναπέ και κοιτάει και τις δημοσκοπήσεις. Και όταν τον παίρνουμε και τηλέφωνο να του πούμε τι κόμμα θα ψηφίσει, δεν μας απαντάει, γιατί μπορεί να είναι πρώην ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βλέποντας αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, να μην θέλει να εκφράσει γνώμη και να μην θέλει να είναι μέρος αυτού του κακού και άσχημου σκηνικού όπως το περιγράψατε. Ένα άλλο μέρος όμως από αυτόν, κάτι ελάχιστα βέβαια παίρνει και το ΠΑΣΟΚ, κάτι ελάχιστα παίρνει και να μην το μηδενίζουμε ή το ισοπεδώνουμε. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό, τουλάχιστον στις δικές μας μετρήσεις, φαίνεται ότι κινείται προς τα αριστερότερα κόμματα. Δηλαδή, βλέπουμε και την πλεύση ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ένα κόμμα το οποίο ήταν γύρω στο 3-3,5%, να είναι στο 4,5% και στο 5%. Αυτό είναι μια στατιστικά σημαντική άνοδος. Επίσης, βλέπουμε τη Νέα Αριστερά που ήταν και στις δικές μας μετρήσεις το 1,5%, 1,6%, 1,7% μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, να είναι στο 3,2-3,5%. Αυτό είναι σημαντική αύξηση. Βεβαίως, βεβαίως είναι σημαντική. Είναι 40-50% αύξηση για το συγκεκριμένο κόμμα. Βλέπουμε το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, το οποίο επίσης ήταν χαμηλά. Στις ευρωεκλογές δεν κατάφερε να πάρει το 3%. Μετά πάλι κατρακύλησε λίγο πιο κάτω. Πάλι τώρα να ανεβαίνει. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ένας αριστερός κόσμος, να το πω έτσι, ο οποίος προσπαθεί να εκφραστεί μέσα από όλα αυτά, τα οποία όλα αυτά, κύριε Βραμίδη, άμα τα δείτε, είναι όλα πρώην ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι όλα ακριβώς. Είναι όλα πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Έχει Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη, Πλεύση Ελευθερία. Νέα Αριστερά. Είναι όλα πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Πρώην ΣΥΡΙΖΑ τα οποία προέκυψαν από τις διαιρέσεις που έκανε ο Τσίπρας. Να το λέμε και αυτό. Οι μεγαλύτερες διαιρέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ επισυνέβησαν επί Τσίπρα. Όχι επί Κασελάκη. Επί Κασελάκη έφυγε μόνο η Αχτσιόγλου. Επί Τσίπρα έφυγε ο Λαφαζάνης και ο Στατούλης. Επί Τσίπρα έφυγε ή τον διώξανε ο Βαρουφάκης. Επί Τσίπρα έφυγε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Επί Τσίπρα έγιναν οι περισσότερες διαιρέσεις. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μια άλλη άποψη για τον Τσίπρα. Αν πει κάτι, θυμώνουν κιόλα. Εντάξει, καλά κάνουν, το καταλαβαίνω. Έτσι γίνεται συνήθως με τους πρώην Προέδρους και πρώην Πρωθυπουργούς. Στην πορεία της, των εξελίξεων αρχίζουμε και. Αρχίζουν τα βέλη εκ των έσω. Για ένα διάστημα διατηρείται ένας μύθος, ο πρώην πρωθυπουργός, που εντάξει, να λέμε και την αλήθεια, ο μύθος του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι πήρε ένα κόμμα από το 3% και το έφτασε να είναι κυβέρνηση. Οπότε αυτό ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ το αναγνωρίζει. Κάποια στιγμή η ιστορία θα γραφτεί και θα δουν και τις άλλες πλευρές. Θα τις δουν, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι θέμα δικό τους. Τώρα, ας δούνε τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί και να πάμε και λίγο στα δεξιά. Αυτοδιαλύονται και να πάμε και λίγο στα δεξιά. Στα δεξιά τώρα έχουμε μια σταθερά υψηλή κατάσταση για την ελληνική λύση. 7, 8, 9 μέχρι και 10% είδαμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Άρα σημαίνει ότι συντηρεί κατά κάποιο τρόπο την δυναμική την οποία είχε από τις ευρωεκλογές. Τώρα μιλάμε για τις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές το ζητούμενο πάνω του είναι διαφορετικό από τις εθνικές εκλογές. Ψηφίζει ο κόσμος κάπως πιο χαλαρά, ψηφίζει κάπως πιο διαφορετικά. Άρα λοιπόν τα μεγάλα ποσοστά στα μικρότερα κόμματα είναι κάπως αναμενόμενα. Όμως συνεχίζει η ελληνική λύση να έχει ψηλά ποσοστά. Αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι η άνοδος της κυρίας Λατινοπούλου με ποσοστό πάνω από 3-3,5%, πράγμα που εξασφαλίζει σίγουρα την είσοδό της στην επόμενη Βουλή. Και αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο έχει να κάνει ενδεχομένως και με κάποιες διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες για συγκεκριμένα θέματα, το γάμο των ομοφυλόφιλων, το θέμα των μεταναστών κτλ., που η Νέα Δημοκρατία τα διαχειρίζεται με μια διαφορετική λογική. Υπάρχει κόσμος όμως της Νέας Δημοκρατίας η οποία δεν συμφωνεί με αυτή τη λογική και έτσι προσβλέπει προς την κυρία Λατινοπούλου. Από ό,τι μαθαίνω, οργανώνεται κιόλας ακόμα, ετοιμάζει συνέδριο, στελεχώνεται. Όλα αυτά ενδεχομένως στο μέλλον να της δώσουν και άλλα. Το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, η Φωνή Λογικής, νομίζουμε πηγαίνει direct στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, στους απογοητευμένους. Ενώ ο κύριος Βελόπουλος έχει, επειδή είναι και περισσότερο χρόνο, έχει, αν αντιλαμβανόμαστε σωστά, έχει χτίσει ένα δικό του κοινό, το έχει κρατήσει. Δηλαδή θέλω να πω, οι ψηφοφόροι του Βελόπουλου είναι πολύ δύσκολο να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θα μείνουν εκεί να γυρίσουν. Ενώ η κυρία Λατινοπούλου απευθύνεται σε ψηφοφόρους που τώρα μόλις το 2023 ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Ναι, ακριβώς με αυτές τις δύο θεματικές που σας είπα. Γάμος ομόφυλων ζευγαριών και μεταναστευτικό, το οποίο δεν, κάτι στη Νέα Δημοκρατία ψηφοφόροι παλαιότεροι ή οτιδήποτε πιο συντηρητικοί δεν θέλουν να το βλέπουν έτσι πως το πάει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ο κ. Βελόπουλος βεβαίως έχει γίνει πιο μεγάλος, αλλά σκεφτείτε ότι ο κ. Βελόπουλος έχει εισπράξει από τη διάλυση και τη Χρυσή Αυγή παλαιότερα και των ανεξαρτήτων Ελλήνων του κ. Καμένου. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί εμείς έχουμε καταγράψει και μια δημοσκοπική ιστορία. Εγώ κάνω 24 χρόνια δημοσκοπήσεις, άρα βλέπω πώς κάποια κόμματα από μικρά γίνονται μεγάλα, πώς κάποια κόμματα που διαλύονται οι ψηφοφόροι τους επιλέγουν κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, ο κ. Βελόπουλος έχει εισπράξει και από Χρυσή Αυγή, έχει εισπράξει και από ανεξάρτητους Έλληνες, έχει εισπράξει και από την κατάρρευση των Σπαρτιατών. Δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Πολλές δημοσκοπήσεις εμείς δεν τις έχουμε κάνει στα γραφήματα. Δεν τις μετράμε. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το κυρίαρχο του κ. Βελόπουλου. Δεν είναι τόσο δηλαδή νεοδημοκρατικό. Της Λατινοπούλου, όπως είπατε, πράγματι είναι νεοδημοκρατικό κοινό. Σε αυτό το απευθύνεται. Νομίζω η Νέα Δημοκρατία διαβάζει δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν εξαιρετικοί αναγνώστες των δημοσκοπήσεων της Νέα Δημοκρατία. Θα δούνε πού είναι οι διαρροές και αν είναι έξυπνοι θα πάνε να τις κλείσουν. Πολύ απλό. Έτσι γίνεται. Μια τελευταία ερώτηση είναι πιο γενική σχετικά με την ενδεχόμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου που ακούμε ότι ξαναφουντώνει αυτή η συζήτηση και ακούμε για όριο στο 5% το κοινοβουλευτικό όριο. Δηλαδή να θέλει 5% να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι εννοούμε για να μπει ένα κόμμα στη Βουλή και όχι 3 που θέλει μέχρι σήμερα. Άκουσα όμως και μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να δούμε δηλαδή ένα από αυτά σε ένα 15. Δηλαδή να συσπηρωθεί ο κόσμος και να πει: ψήφιζα, ας πούμε, Νίκη που είναι στο 3-3,5. Θα πάει χαμένη ψήφος μου γιατί θέλει 5. Οπότε υπάρχει κίνδυνος να δούμε ένα Βελόπουλο στο 15-17% ή μια Λατινοπούλου εκεί, στην περίπτωση που αλλάξει ο εκλογικός νόμος.
Να το ρωτήσω διαφορετικά. Είναι καλύτερο να έχεις ένα βελόπουλο στο 15% ή είναι καλύτερο να έχεις ένα κόμμα το οποίο θα είναι πρώτο με διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο, αλλά λόγω εκλογικού νόμου να μην μπορεί να κάνει κυβέρνηση? Μάλιστα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για εσάς και για εμάς που είμαστε Έλληνες πολίτες, ψηφοφόροι, ζούμε εδώ, πληρώνουμε φόρους, μεγαλώνουμε παιδιά, κάνουμε οικογένειες και δεν ξέρω τι άλλο. Έτσι. Δηλαδή, τι είναι χειρότερο, ένα 15% Βελόπουλος ή δεν ξέρω εγώ ποιος, Μονατσιός ή Λατινοπούλου, ή να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία να μην μπορεί να κυβερνήσει? Επίσης, να ρωτήσω και το άλλο που λένε κάποιοι από αυτούς. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω, θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Okay. Το είπε και μάλλον θα το κάνει. Δεν θα ήμουν κατά όμως να αλλάξει και το 5% και δεν θα ήμουν κατά να αυξηθεί και τον πόνους των ευρώ. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή με αυτόν τον εκλογικό νόμο και με αυτόν τον κατακαιρματισμό που έχουμε στο πολιτικό σύστημα, αυτή τη ρευστοποίηση, δηλαδή στη δική μου δημοσκόπηση πριν μια εβδομάδα, είχαμε 10 κόμματα πάνω από 3%, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Βουλή με 10 κόμματα. Όχι βουλή με 10 κόμματα, κυβέρνηση ούτε στον πλανήτη Άρη. Καλά, βέβαια. Εντάξει. Εγώ μέσα από την δυναμία θέλει 47% το πρώτο κόμμα. Προκύπτει από πουθενά κάτι τέτοιο? Όχι, βέβαια. Προφανώς δεν προκύπτει. Ακόμα και το πρώτο και το δεύτερο να προσθέσει μπορεί να προκύπτει 47%. Αυτή τη στιγμή όχι, όντως δεν προκύπτει 47% ούτε με Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και πάλι πολλές ευχές για την ονομαστική σας εορτή. Καλά, καλημέρα. Επίσης, για χαρά.